Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο σήμερα. Μαχητές πληκτρολογίου νούμερο 2, part 2. Εδώ από πάνω θα σας βγει συνειδητοποίηση. Το νούμερο 1, όσοι θέλετε να το δείτε και δεν το έχετε δει, μπορείτε να δείτε το 1. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο μέρος, μετά από ένα χρόνο σχεδόν. Στο οποίο βίντεο που θα δείτε παρακάτω, θα σχολιάζω σχόλια των hater που προσπαθούν με διάφορο τρόπο να με μειώσουν, να μου ρίξουν την ψυχολογία, να με κάνουν να αισθανθώ άσχημα, να στάξω λίγο δάκρυ. Λοιπόν, πάμε στο ψητό. Γιάννης Κλνθ. Μηδέν τεχνική σε όλες σχεδόν. Κιλά μόνο για τα μάτια του κόσμου. Και αυτά και λίγα πάλι. What the fuck. Συγγνώμη ρε Γιάννη Κλνθ. Αλλά όταν λες σε κάποιον φτασμένο, ας το πούμε, ας με θεωρήσουμε ότι είμαι φτασμένος αθλητής, ότι έχω μηδέν τεχνική, σηκώνω λίγα κιλά, εσύ υποτίθεται πρέπει να είσαι το λιγότερο 2 φορές καλύτερος από μένα. Γιατί δεν κάνεις και εσύ ένα κανάλι να ανεβάσεις και εσύ δικά σου βίντεο με προπονήσεις, να δούμε πώς κάνεις εσύ τις ασκήσεις, με τι τεχνική και πώς σηκώνεις εσύ τα κιλά. Και άλλα τέτοια αρκετά σχόλια έχουν γράψει. Ειδικά στο τελευταίο βίντεο που ανέβασα με πλάτη. Φλόκια. Φλόκια. Δεν είναι φλόκια, είναι φλόκια. Είναι 2 λέξεις. Άσχημο να πατάς πλάτη και να φαίνεται πιο άδεια και από το μυαλό σου Κωστάκι μας. Κωστάκι σας, μάλιστα. Ακόμα να καταλάβεις την χρήση των dead to form και είπα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν πολύ κατάλαβα τι λέει στο τέλος, συγγνώμη. Άσχημο ξέρεις τι είναι φλόκια. Να είσαι 13 χρονών, να τον έχεις κάνει λάστιχο και να μην βγάζεις φλόκια. Και να κάθεσαι να σχολιάζεις βίντεο από bodybuilders και να κάνεις παρατήρηση για πράγματα τα οποία δεν ξέρεις πώς πρέπει να είναι. Εντάξει, φλόκια. Συνεχίσουμε. Που από αυτά τα ψευδόνυμα που έχετε ορισμένοι, που γράφετε τα σχόλια, με ξεπερνάνε πραγματικά. Ρέτον Μπέζο. Το πιάσατε, ε. Ρέτον Μπέζο. Είναι 2 ονόματα. Ρέτον και Μπέζο. Για καλά. Απίστευτο. Ούτε μια επανάληψη δεν εκτελείται σωστά σε αυτό το βίντεο. Ό,τι είπα και στο προηγούμενο. Κάνε λοιπόν εσύ ένα βίντεο να μας δείξεις ρε φίλε πώς γίνεται. Εγώ δεν ξέρω. Και παρόλο που δεν ξέρω, έχω καταφέρει να φτάσω αυτό το αποτέλεσμα. Βαγγέλης Τιμόθεος. Personal trainer από τα Τζάμπο. Τις περισσότερες τις ασκήσεις τις κάνεις λάθος. Αλλά εσύ ό,τι και να κάνεις θα σε πιάνει η άσκηση. Είτε λάθος είτε σωστό. Γιατί είσαι στο φάρμακο. Μάλιστα. Οπότε πάρε και εσύ φάρμακο, να τις κάνεις και εσύ λάθος, να έχεις και εσύ τέτοια αποτελέσματα. Ή μάλλον εσύ που θα τις κάνεις σωστά, αν πάρεις φάρμακο, θα είσαι ο πενταπλάσιος από μένα, ο καλύτερος. Ωραία νοοτροπία. Μπράβο. Chris Craft. Κώστα, όχι δεν είμαι hater. Φαν είμαι. Μεγάλος. Έχω γράψει τόσα θετικά σχόλια. Εν τω μεταξύ, τώρα που μπορείς να το τσεκάρεις στο YouTube το κάθε σχόλιο που σου έχουν γράψει, αν έχει γράψει και προηγούμενα, δεν έχει γράψει ούτε ένα. Το πρώτο σχόλιο είναι αυτό. Συνεχίζω. Δεν ξέρω τι πας να αποδείξεις, αλλά το να δουλεύεις έτσι την κοπηλατική στο 10-38, κάνεις ρεζίλη την γυμναστική την ίδια. Σαν παιδάκι πας να αποδείξεις ότι σηκώνεις πολλά κιλά. Τόσο λάθος. Κίνηση, μισή, η πλάτη πάει σαλαμίνα. Δεν κοιτάς ψηλά, δεν εκτελείς σωστά.
δεν θα σε έπαιρνα ποτέ για personal. Αλλά γενικότερα αυτή η προπόνηση έχει πολλά λάθη στην εκτέλεση των ασκήσεων. Δεν σε ρίχνω, δεν σε μειώνω. Δεν είσαι εσύ. Γίνε εσύ. Σε έχω δει γενικότερα να δουλεύεις σωστά. Χαίρομαι που επανήλθες, μπακαλιάρε. Και χαίρομαι που θα πας καλύτερα με τον καιρό. Γιατί βλέπω ότι τώρα ξεκινάς πάλι και είναι σίγουρη επιτυχία. Παίχτη μου, μάγκα μου. Αυτός ο Chris Craft είναι σαν bodybuilder σε αποθεραπεία μαζί με έγκυος γυναίκα και γυναίκα με περίοδο. Είναι κάποια μίξη αυτών των τριών περιστατικών που μπορεί να συμβούν σε άνθρωπο. Πραγματικά, παίχτη μου, δεν σε πιάνω. Ή είσαι φαν ή είσαι hater, εσύ είσαι κάτι το ενδιάμεσο, αποφάσισε. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παύση, να πω το εξής. Το τι βλέπει ο κόσμος στο YouTube και το τι δεν βλέπει. Ξεκινάω. Το σχόλιο είναι από τον κύριο Πάνο Γκούβα. Κύριε Κώστα Στεφανίδη, για όσους δεν ξέρετε, ο Κώστας Στεφανίδης και ο Κώστας Έμπειρος είναι το ίδιο πρόσωπο. Γιατί είχαμε και αυτό το θέμα. Γιατί, ναι, κάποιοι νομίζουν ότι άλλος είναι ο Έμπειρος, άλλος είναι ο Στεφανίδης. Και ειδού και ένα σχόλιο που λέει, μα πώς γίνεται ρε φίλε σε κάθε βίντεο να έχεις διαφορετικό σώμα. Ναι, λοιπόν, έχω δίδυμο αδελφό, για όσους δεν το καταλάβατε. Για να κάνω εντύπωση. Κρατάω τον φουσκωτό κρυμμένο και δείχνω τον μπακαλιάρο. Και μετά βγάζω τον φουσκωτό για να κάνω εντύπωση. Τον φουσκωτό αδελφό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο σχόλιο του κυρίου Πάνου Γούβα. Κύριε Κώστα Στεφανίδη, θα ήθελα να σας πω ότι είστε ένας άχρηστος και ένας κακότροπος άνθρωπος. Ο γιος μου σας έστειλε μήνυμα στο Instagram και σας έκανε μια αθώα ερώτηση σχετικά με τη διατροφή και εσείς τον βρήσατε. Πω πω πραγματικά δεν τον ακούω κι εγώ και με συγκινεί τόσο πολύ που θέλω να δακρύσω, δηλαδή αυτός ο κακότροπος άνθρωπος, ο κύριος Στεφανίδης, πώς μπορεί και μιλάει έτσι τόσο άσχημα σε ένα τόσο μικρό και αθώο και αγαθό παιδάκι όπως το παιδί του κύριου Πάνου Γούβα. Είστε τόσο γελίος και βρίζετε μικρά παιδιά χωρίς να σας πειράξουν. Από πού το πήρατε αυτό το δικαίωμα? Στη μητέρα σας και τον πατέρα σας? Έτσι θα μιλούσατε? Ντροπή σας και ντρέπομαι που σας μιλάω. Δεν είναι σωστό να βρίζετε και ο γιος μου δεν σας πείραξε. Γιατί αν σας είχε πειράξει, ο ίδιος θα του εξηγούσα ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και θα του εξηγούσα το σωστό. Που όπου μιλάμε για έναν κύριο εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικός κύριος, ο κύριος Πάνος Γούβας, και έχει δώσει παιδεία στο παιδί του. Αναρωτιέμαι ποιος σας έμαθε να μιλάτε έτσι και να βρίζετε τον κόσμο. Ο γιος μου αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν θα το αφήσω έτσι. Θα σας κάνω ρεζίλι και μετά σε όλα τα ΜΜΕ θα δείξω τις απαντήσεις σας. Καλή σας μέρα. Πραγματικά δηλαδή ντρέπομαι πραγματικά για αυτόν τον κύριο Στεφανίδη, τον Κώστα, τον Έμπειρο, πραγματικά που τολμάει και βρίζει παιδιά χωρίς λόγο τα αθώα. Θα συνεχίσω όμως με άλλα σχόλια από κάτω που γράψανε από την Jenny I. Κώστας Έμπειρος, ποιος ο λόγος που μιλάς έτσι, για ποιο λόγο κάνεις YouTube αν δεν μπορείς να δώσεις μια συμβουλή? Σε παρακολουθώ πολύ καιρό και με αυτό που είδα θέλω να κάνω εμετό στη μούρη σου, ντροπή σου. Μάλιστα. Και άλλο σχόλιο από κάτω από αυτό του κύριου Πάνου Γούβα. Μαχσόνχα, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε βλάκα να μιλάς έτσι στον κόσμο και σε ανθρώπους που δεν ξέρεις καν? Τραβά πλύσουμε λίγη χλωρίνη πριν ξαναβγάλεις τέτοιο μίσος γελίε. Εγώ ούτε σε ξέρω προσωπικά, αλλά μου αρκούν αυτά που έχω δει για να καταλάβω πόσο μπάσταρδος είσαι, που να σου κουπούν τα δάχτυλα και να τα φας. Που από πραγματικά δηλαδή και με το δίκιο τους αυτοί οι άνθρωποι με βρίζουνε. Όμως, υπάρχει ένα αλλά, κάτι που δεν το βλέπει ο κόσμος. Το YouTube πλέον από μόνο του έχει κάποια φίλτρα. Και όταν γράφεις βρισιές, σπαμάρεις, διάφορες λέξεις όπως
Μην τις πω, γιατί είναι άσχημες λέξεις, δεν θέλω να βρίσκω στα κάμερα και μας βλέπουν και παιδιά. Τέλος πάντων, τα κόβει τα σχόλια αυτά, δεν αφήνει να περάσουνε. Το πρώτο σχόλιο λοιπόν του κυρίου Πάνου Γούβα δεν ήταν αυτό στην πραγματικότητα. Το πραγματικό του σχόλιο θα σας εμφανιστεί τώρα εδώ στην οθόνη το τι έχει γράψει αυτός ο κύριος για μένα. Κάτι που δεν το είδε κανένας φυσικά, το είδα μόνο εγώ και αργότερα το YouTube το έκοψε από μόνο του. Κώστα, γα, μπιπ, το μου, μπιπ, της μάνα σου και τον γα, μπιπ, πατέρα σου που πέθανε ο καημένος. Τουλάχιστον δεν θα βλέπει την κατάντια σου καημένε που, μπιπ, ψεύτο γα, μπιπ, bodybuilder του κο, μπιπ. Ωραία. Αυτό είναι το πραγματικό σχόλιο του κυρίου Πάνο Γούβα. Βέβαια αυτό δεν το είδε κανένας, όλοι είδανε το σχόλιο το άλλο και δημιουργήθηκαν εντυπώσεις. Αυτό όμως, που το πάτε. Που εγώ όντως έχασα το πατέρα μου εκείνες τις μέρες και ανέβαζα βίντεο στο YouTube. Προφανώς και με ακολουθούσε ο συγκεκριμένος κύριος στο Instagram και είπε να μου κάνει σπάσιμο νεύρο, να μου χαλάσει την ψυχολογία. Ο πατέρας μου φίλε, να είναι καλά εκεί που είναι, να περνάς εσύ όμορφα και εγώ καλύτερα. George Parnos. Με το να γίνεσαι ειρωνικός, χάνεις την πιστικότητα και τη δύναμη των επιχειρημάτων σου. Και πάμε στοίχημα ένα μπασκετάκι, με κάνα φίλο σου να πας, θα πάθεις έφραγμα. Γι' αυτό και είσαι έτσι ειρωνικός, γιατί δεν έχεις καμία συνείδηση μέσα σου. Την έχασες δυστυχώς με το να συμβάλλεις σε ένα φρικτό φαινόμενο που ονομάζεται βιομηχανία κρέατος. Ελπίζω να μεταμορφωθείς σε κότα μία μέρα, να ζήσεις σε ορνηθιοτροφείο και να σε σφάξουν, να δεις τι ωραία περνάνε τα ζωάκια. Η ενσυναίσθησή σου είναι απλά ανύπαρκτη. Ρε φίλε, πας καλά ρε, έχεις τραθεί τελείως ρε, δεν βρίσκω λόγια ρε, ρε πάτε καλά ρε. Ρε εσύ, ρε πας καλά ρε. Τι να ρε μαρέλκα, είναι τρελή, δεν γίνεται ρε εσύ. Συγγνώμη ρε, έχω και το κοινό μου. Ρε εσύ, πας καλά ρε, είσαι τόσο βλάκας. Ασύχτη. Κοίτα μην μεταμορφωθώ σε κανένα δράκο και σου κάψω την ουρά. Τάσος δίεση. Χαχαχα, μαλάκα, αυτοκτόνα. Είσαι στο φάρμακο και στα έχεις κάνει στον εγκέφαλο και δεν ξέρεις τι λες. Εσύ με την καλλισθενική δεν έχεις καμία σχέση. Αυτό έλειπε, να έχω και με την καλλισθενική σχέση. Αυτό μου έλειπε, ευχαριστώ, δεν θέλω. Είμαι σίγουρος, ούτε 20 κάμψεις δεν κάνεις σωστές. Απλά είσαι στο φάρμακο και σε έχει ορισμένο. Ορισμένο με έχει ή οργισμένο θες να πεις. Τέλος πάντων, ορισμένο γράφεις. Και στην τζίτα και νομίζεις ότι κάποιος είσαι. Όλοι εσύ στο φάρμακο Klein Mine. Συνεχίζει ο Τάσαρος, ο Δίεση. Συν ότι δεν ξέρεις καν να κάνεις γυμναστική. Στάνταρ αν δεν υπήρχε το φάρμακο, το 40% δεν θα έκανε γυμναστική. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Έχει γράψει πολλά αυτό. Αυτός, αυτό το φρούτο. Αυτό το φρούτο. Ο Τάσος, ο Δίεση. Επίσης, για χτίσιμο μειών εννοείται πως δεν φτάνει μόνο η καλλισθενική και χρειάζεται και βάρη για πιο καλά αποτελέσματα. Αυτός ο συνδυασμός είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, να είσαι μόνο στα σιδεράδικα και να μιλάς γυμναστική και να λέγεσαι και έμπειρος, ασχολίαστο. Τότε όλοι οι φίλοι μου και όλη η Ελλάδα πλέον είναι έμπειροι bodybuilders. Έχω φίλους που κάνουν 140-160 κιλά πάγκο. Και άμα αυτό σημαίνει ξέρω από γυμναστική, το φάρμακο αυτό είναι λεβέντες. Έκανα 92 κιλά πάγκο. Μπήκα για μια φορά μόνο τέστο και σε 2 μήνες έκανα 118. Αθληταράς μεγάλος δηλαδή. Όχι. Απλά ήταν λες και είχα 8 αρχίδια. Απλά μη συγκρίνετε το ένα με το άλλο. Τάσο, ηλικία 12, 13, μάξιμο 15. Αυτοί ήταν οι μαχητές πληκτρολογίου νούμερο 2. Ελπίζω να το διασκεδάσετε, να σας άρεσε το βίντεο, γράψτε ένα σχόλιο καλό ή κακό από κάτω, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι αν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε καμπανάκι, κοινοποιήστε το στους φίλους σας, ακολουθήστε με στο Instagram. Αυτά. Να είστε καλά, καλές προπονήσεις, χωρίς τραυματισμούς. Bye!
Συνεχίζουμε.